Μέχρι το 1916 το χωριό ονομαζόταν Κακολύρι. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, ζούσε εδώ ένας φημισμένος λυράρης. Κάποια στιγμή τον επισκέφθηκε ένας Τούρκος αξιωματικός για να ακούσει τη μουσική του. Φιλονίκησε όμως μαζί του και ο λυράρης τον χτύπησε με τη λύρα του στο κεφάλι. Το περιστατικό έγινε γνωστό σε ολόκληρη την περιφέρεια και όλοι μίλαγαν για το κακό λυρί του οργανοπαίχτη. Οι λέξεις καναπίτσα ή αλλιώς λιγαριά, στιμόνι και φάδι είναι ιδιαιτέρως οικίες στους κατοίκους του χωριού. Γιατί? Πότε ξεκινήσατε, κύριε Βαγγέλη, να ασχολείστε με την καλλιτεχνική? Μόλις σταμάτησα το σχολείο, 2 χρόνια δούλευα συνέχεια αυτή τη δουλειά. Πώς τη μάθατε? Την έμαθα από έναν φίλο του πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να με μάθει. Γιατί τότε δεν ήμανε. Ήμανε τρελόπαιδο, μου λέει. Και εσύ, μου λέει, να δεις, Σκοφίνια. Και όταν έμαθα και είδα ότι έγινα καλύτερος από τον πατέρα μου και από πάρα πολλούς άλλους, το θαύμασε. Οι ταξιάρχες έχουν παράδοση στην καλλιτεχνική, ε. Ναι. Σε λέω ότι ξέρανε το 95%. Πότε ξεκίνησε αυτό, κύριε Βαγγέλη? Αυτό επί τουρκοκρατίας. Τώρα στο χωριό ασχολείται κανένας με την καλλιτεχνική? Όχι. Όχι, ε. Όχι, κανείς δεν είναι. Και εγώ σας λέω που φτιάνω, πολύ λίγα φτιάνω, να μην ξεχνάω την τέχνη, κατάλαβες. Η τέχνη πότε σταμάτησε εδώ στο χωριό? Όταν αρχίσαν να βγαίνουν τα πλαστικά. Έφυγαν και οι γεροντότεροι. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτιάξετε ένα καλάθι? Γύρω στις 3 ώρες. Ανάλογα, 3,5. Αναλόγως και το μέγεθος, φαντάζομαι, έτσι, άμα είναι πιο μικρό. Πιο μικρό, πιο μικρό είναι χειρότερα. Α, ναι. Βέβαια. Θέλει πιο λεπτή δουλειά. Βεβαίως. Οι νεότεροι δεν συνεχίσαν τη δουλειά εδώ, ε. Μπα. Πολύ λίγα άτομα είναι.